Η εξαγγελία των χθεσινών υγειονομικών μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης, στην ουσία, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς. Ο πρώτος προβληματισμός είναι γιατί τα ίδια μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν εδώ και δύο εβδομάδες στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δεν είχαν ουσιαστική διαχείριση του προβλήματος και ουσιαστικά αποτελέσματα, γιατί η επέκτασή τους σε ολόκληρη την Κύπρο να προσδοκεί κάποιος ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι όσα μέτρα και να ληφθούν, στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα το οποίο θα επιφέρουν. Εμείς από την πλευρά τη δική μας έχουμε να υποδείξουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να καλέσουμε για ακόμα μια φορά τους πολίτες ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ακριβώς πρέπει να περιοριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα για να περιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο λαό. Αλλά το δεύτερο, με αυτή την ευκαιρία, θα θέλαμε ακριβώς στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες είναι οι αδειοδοτημένες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά εισαγάγουν τα συγκεκριμένα τεστ διάγνωσης του κορονοϊού και ποιο είναι το πραγματικό κόστος για το κάθε τεστ. Γιατί ακριβώς εδώ εκτιμούμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει όχι απλά διασπάθηση χρήματος, αλλά μια μεγάλη επιβάρηση των πολιτών για να προχωρούν εις τους ατομικούς ελέγχους σε μια προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης και της διάδοσης της πανδημίας. Χρειάζεται λοιπόν από όλους προσοχή, αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης εκτιμούμε ότι χρειάζεται όχι απλά αποφασιστικότητα για την υιοθέτηση μέτρων, αλλά και σωστή εφαρμογή των μέτρων, γιατί πολλές φορές έχουμε μέχρι σήμερα διαπιστώσει ότι κατά τα άλλα σωστά μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν δεν εφαρμόστηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και το αναμενόμενο αποτέλεσμα.